Αιγαίο, Κυπριακή ΑΟΣ. Αν θα μπορούσαμε έτσι να δούμε ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας. Βλέπουμε χτυπάει σε πολλά μέτωπα. Ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας σε Ανατολική Μεσόγειο και σε Αιγαίο. Ευρύτερα θα έλεγα ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, κυρίως τώρα πλέον δεν είναι και τόσο λίγο το χρονικό διάστημα, της διακυβέρνησης του κυρίου Ερντογάν και του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχει στραφεί προς μια στρατηγική, περιφερειακή στρατηγική, με στόχο την αύξηση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, κατ' ελάχιστον να αυξήσει την επιρροή της στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, αλλά και γεωγραφικά στην περιοχή αυτή την οποία καθορίζει ως το ζωτικό της χώρο, και κατά μέγιστο να καταστεί ένας περιφερειακός ηγεμόνας. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο και στην Ελλάδα, επειδή πρόκειται για την εγγύς περιφέρεια της Τουρκίας, για την εγγύς γεωγραφική της περιφέρεια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιλαμβάνεται μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής την Κύπρο και την Ελλάδα και ειδικά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τη θάλασσα που βρέχει την Κύπρο, ως το σκληρό πυρήνα του ζωτικού της χώρου. Αγαπητό Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Είναι γεγονός τώρα ότι αν προσπαθήσει κάποιος να διαβάσει αυτή τη γαλάζια πατρίδα, αυτή τη σούπερ άσκηση, έχει πολλές αναγνώσεις. Έχει αναγνώσεις που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της Τουρκίας, σίγουρα, αλλά έχει αναγνώσεις που λένε ότι είναι μια επιβεβαίωση της προσπάθειας που κάνουν οι Τούρκοι να αποδείξουν σε όλους ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ναι. Το ερώτημα το δικό μου... Ναι. Η έννοια της γαλάζιας πατρίδας, συμφωνώ μαζί σας, κυρίως κατά το ίμιση, κατά το δεύτερο ίμιση, η έννοια της γαλάζιας πατρίδας από μόνη της, εμένα μου φέρνει στο νου την έννοια που χρησιμοποιείται στη διεθνή ναυτική πολεμική ορολογία ως Blue Waters Navy, δηλαδή των ναυτικών του μπλε ύδατος, άρα του βαθαίως ύδατος. Ναυτικών το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις πολύ μακριά από την, χερσαία επικράτεια της χώρας. Το ένα είναι αυτό, δηλαδή είναι το μήνυμα που κυριαρχεί στην Τουρκία ότι έχει τις δυνατότητες υπερπόντιας προβολής ισχύως μέσω του πολεμικού του ναυτικού. Βέβαια, για να λέμε τα σίγα-σίγα και τη σκάφη-σκάφη, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η Τουρκία έχει περιέλθει σε έναν καθεστώς παγκόσμιας δύναμης, αν συγκρίνει κανείς το πολεμικό του ναυτικό με άλλο χρόνο, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι... Ακόμα και με τη Ελλάδα, έτσι. Η Ρωσία, με την Ελλάδα υπάρχει μια σχετική ισορροπία. Συνεπώς, είναι ένας ευσεβής πόθος, μια φιλοδοξία, όμως σε κάθε περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Η δεύτερη, οπτική από την οποία θα μπορούσε κανείς να δει την γαλάζια πατρίδα είναι αυτή του ζωτικού χώρου. Υπάρχει η χερσαία πατρίδα που είναι η Ανατολία και η γαλάζια πατρίδα που είναι όλες εκείνες οι θάλασσες που βρέχουν την Ανατολία και εκτείνονται μέχρι σε εκεί που καθορίζουν τα τουρκικά συμφέροντα. Η έννοια του ζωτικού χώρου δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, δεν συνάδει με τις αρχές που συνοδεύουν τη σύγχρονη διεθνή κοινωνία, διότι υποκρύπτει επεκτατικές φιλοδοξίες. Εξού και στην περίπτωση της Κύπρου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, αν μη τι άλλο, φιλοδοξεί να ακυρώσει την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες ζώνες της και να τις περιλάβει μέσα στη δική της ζώνη άμεσης επιρροής. Σωστό. Το ερώτημα τώρα το δικό μου και φαντάζομαι και πολλών άλλων είναι το εξής. Ποιος μπορεί να σταματήσει πλέον την Τουρκία από τις επεκτατικές της βλέψεις? Ποιος μπορεί να σταματήσει την Τουρκία από την εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΣ, η οποία δηλώνει δεξιά και αριστερά ότι θα ξεκινήσει γεωτρήσεις
στην Κυπριακή ΑΟΣ, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό προς όφελος και της παγκόσμιας ειρήνης, αλλά και των δικών μας συμφερόντων. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ασκήσεις, η αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν είναι περιοχή κυριαρχίας, είναι περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι όμως στην ουσία διεθνή ύδατα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει μια σαφής απαγόρευση από το διεθνές δίκαιο που να απαγορεύει τη διεξαγωγή εκεί στρατιωτικών ασκήσεων από άλλες χώρες. Ναι. Εκείνο βέβαια που προνοείται είναι να υπάρχει ειδοποίηση. Ενημέρωση. Μάλιστα. Ενημέρωση. Μάλιστα. Έτσι, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά, διότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση δεν θα έλεγα ότι η διεξαγωγή ναι. μιας άσκησης είναι από τις χειρότερες παραβιάσεις που έχει κάνει η Τουρκία εδώ στην περιοχή. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε αυτή την άσκηση ως μια επίδειξη ισχύως αφενός και αφετέρου ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένταση, ανασφάλεια θα έλεγα καλύτερα, ναι. όχι τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια, όσο για τις εταιρείες οι οποίες σε συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρούν εντός της αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης για εξέβρεση φυσικού αερίου. Ουσιαστικά δεν βλέπω αυτήν την άσκηση ως μια πρόβα πολέμου. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να ξεκινήσεις έναν κατακτητικό πόλεμο. Τη βλέπω σαν μια προσπάθεια ψυχολογικού περισσότερου πολέμου, έτσι ώστε να πειθούν οι εταιρείες και οι παράγοντες που τις υποστηρίζουν, δηλαδή τα κράτη που τις υποστηρίζουν, τα κράτη από τα οποία προέρχονται, ναι. ότι ο παίκτης με τον οποίο θα πρέπει να συζητείται εδώ στην περιοχή δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι η Τουρκία, που έχει την ισχύ να επιβάλλει το συμφέροντά της. Είναι ένα μήνυμα που προσπαθεί να στείλει. Αυτή όμως η προσπάθεια έχει και τα όρια της. Δηλαδή, αν εγώ επιδεικνύω τους μυς μου, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος ή δεν μπορώ ή θεωρώ ότι θα μου προκαλέσει κόστος αν πάω να τους χρησιμοποιήσω, τότε στην ουσία ο απέναντί μου γνωρίζει ποια είναι τα όρια μου. Και εν διάφτη περιπτώσει θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να ξεκινήσει μια πολεμική αναμέτρηση εναντίον ποιου. Στην Κυπριακή ΑΟΣ εναντίον των εταιριών. Η Κύπρος δεν έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε αυτόν τον παιχνίδι της αύξησης της έντασης. Δεν έχει συμμετάσχει λόγω έλλειψης μέσων ίσως. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως το παιχνίδι μέχρι τώρα δεν παίζεται στο στρατιωτικό γήπεδο, αλλά στο γήπεδο του διεθνούς δικαίου. Και όσο παίζεται εκεί, ναι. η Τουρκία έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή δεν ξέρω, υπάρχει μια διχογνωμία. Κάποιοι λένε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η Τουρκία είναι σε μια φάση επιρροής σε πάρα πολλά, παίζει σε πολλά επίπεδα. Ποια είναι η αλήθεια, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, όταν λέμε η Τουρκία είναι απομονωμένη, εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Η Τουρκία έχει διαρρήξει τις τελευταίες δύο δεκαετίες σχέσεις με παραδοσιακούς ή έχει διασαλεύσει σχέσεις με παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από την άλλη όμως η Τουρκία έχει αναπτύξει σχέσεις με άλλους παράγοντες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι το Κατάρ. Τώρα, είναι μια νέα εξωτερική πολιτική, η οποία έχει επιφέρει αναδιάταξη συμφερόντων και συνεργασιών. Αυτό δεν μπορούμε να το βλέπουμε σαν άσπρο ή μαύρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάσουμε και να αξιολογούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Τουρκίας, πώς αυτές έχουν μεταβληθεί και πώς ο τρόπος που αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζεται από άλλους παίκτες έχει μεταβληθεί. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρατηρείται μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο που αντιμετωπίζουν η Τουρκία οι ΗΠΑ και αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά δεν πάβει, κύριε Κοντέ, δεν πάβει όμως για την Τουρκία, για την Αμερική, να είναι στρατηγικός εταίρος, έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν για δεκαετίες ολόκληρες εξυπηρετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική τους συνεργασία, από τη συμμαχία τους με την Τουρκία. Και θεωρώ ότι θα ήθελα αυτό να συνεχίσει να συμβαίνει. Ναι. Εν τούτης είναι αυτή η στροφή της Τουρκίας. Η στροφή της δηλαδή προς μια πιο θεοκρατική αντίληψη
της εξωτερικής πολιτικής προς τον νεοοθωμανισμό, ναι. Και αν θέλετε η προσπάθεια της να εναγκαλιστεί μουσουλμανικούς πληθυσμούς που την αναγκάζει να έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ και εν μέρει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην ξεχνάμε και τον αντισημιτισμό και τον αντιαμερικανισμό που υφίσταται εντός της τουρκικής κοινωνίας και που ανεβαίνει προς τα πάνω και εκφράζεται μέσω της εξωτερικής πολιτικής επιμερών του κυρίου Ερντογάν. Συνεπώς, ναι μεν υφίσταται η στρατηγική, η γεωστρατηγική, ας την πούμε έτσι, αξία της Τουρκίας για τους Αμερικανούς, αλλά αυτή στο παραστάδιο δύσκολα μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί λόγω της τάσης της Τουρκίας. Αν κάποια στιγμή μεταβληθεί, επανέλθει η τουρκική εξωτερική πολιτική στους πυλώνες και στις προτεραιότητες που είχε στην προ-Ερντογάν εποχή, τότε είναι πολύ πιθανό να επανέλθει και η στρατηγική αυτή σχέση. Νομίζω φυσικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για να επιτελούν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Καλή εβδομάδα να έχετε και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντέ.